Μέχρι τι αρχέ του προηγούμενου αιώνα, οι αστρονόμοι θεωρούσαν ότι ο γαλαξία μα, με τα δισεκατομμύρια άστρα που περιέχει, ήταν ο μοναδικό γαλαξία μέσα στο σύμπαν. Πρακτικά, ο γαλαξία μα ήταν το σύμπαν. Μέχρι που στι αρχέ του 1920, ο Έντουιν Χάμπλ έκανε μια παρατήρηση που θα άλλαζε τα πάντα. Ο Χάμπλ είχε στη διάθεσή του ένα από τα πιο προηγμένα τηλεσκόπια τη εποχή. Κατάφερε λοιπόν με πολύ λεπτομερεί παρατηρήσει να υπολογίσει την απόσταση κάποιων αντικειμένων που τα βάζανε γενικά μέσα στην κατηγορία των εφελωμάτων. Ένα από αυτά ήταν το εφέλωμα τη Ανδρομέδα. Μελετώντα άστρα που ήταν πάνω σε αυτό το αντικείμενο, ο Χάμπλ διαπίστωσε ότι ήταν πάρα πολύ μακριά για να ανήκει στο δικό μα γαλαξία. Και μετά από άλλε τέτοιε παρατηρήσει, κατάλαβε ότι τελικά το σύμπαν αποτελείται από αμέτρητους τέτοιους γαλαξίες που περιέχουν δισεκατομμύρια άστρα. Έτσι, το νεφέλωμα της Ανδρομέδας μετονομάστηκε σε γαλαξία της Ανδρομέδας. Ο γαλαξίας αυτός είναι ο κοντινότερος γαλαξίας σε μας και βρίσκεται σε μια απόσταση 2,5 εκατομμυρίων ετών φωτός. Ο Χάμπλ όμως είχε ακόμα πολλά να προσφέρει. Χρησιμοποίησε ένα φαινόμενο που στη φυσική είναι γνωστό ως φαινόμενο Ντόπλερ, Σύμφωνα με αυτό, όταν μια φωτεινή πηγή απομακρύνεται από εμά, το χρώμα τη πάει προ το κόκκινο, ενώ όταν μα πλησιάζει, το χρώμα τη πάει προ το μπλε. Κάνοντα λοιπόν προσεκτικέ παρατηρήσει των μακρινών γαλαξιών, ο Χάμπλ είδε ότι το χρώμα του ήταν μετατοπισμένο προ το κόκκινο και έτσι συμπέρανε ότι όλοι σχεδόν απομακρύνονται από εμά με πολύ μεγάλε ταχύτητε. Μάλιστα, έκανε μια πολύ σημαντική παρατήρηση, η οποία είναι γνωστή ω νόμο του Χάμπλ. Όσο πιο μακριά από εμά βρίσκεται ένα γαλαξία, τόσο ταχύτερα απομακρύνεται. Άρα, συμπέρανε ο Χάμπλ, το σύμπαν διαστέλλεται. Είναι εύκολο να μπει κανείς στον πειρασμό και να θεωρήσει ότι αφού σχεδόν τα πάντα απομακρύνονται από εμά, τότε θα πρέπει να είμαστε στο κέντρο του σύμπαντο. Αλλά στην πραγματικότητα, οπουδήποτε κι αν ήμασταν με στο σύμπαν, θα βλέπαμε του μακρινού γαλαξίε να απομακρύνονται. Γιατί όμω συμβαίνει αυτό, είναι ίσω πιο εύκολο να το καταλάβουμε σκεπτόμενοι την επιφάνεια ενό μπαλονιού που φουσκώνει. Εάν βρίσκεστε πάνω στην επιφάνεια του μπαλονιού ενώ φουσκώνει, τότε θα έχετε την αίσθηση ότι όλα τα άλλα σημεία απομακρύνονται από εσά. Αν εξαιρέσουμε ένα μικρό αριθμό γαλαξιών που είναι βαρετικά συνδεδεμένοι μαζί μα, όλοι οι άλλοι γαλαξίε φαίνεται να απομακρύνονται. Και όπω είπαμε, όσο πιο μακριά είναι, τόσο ταχύτερα απομακρύνονται. Γιατί όμω συμβαίνει αυτό? Γιατί η απόσταση έχει να κάνει με την ταχύτητά του? Η εξήγηση είναι η εξή. Ο χώρο μεταξύ των γαλαξιών διαστέλλεται. Άρα όσο περισσότερος χώρος υπάρχει ανάμεσα σε δύο γαλαξίες, τόσο ταχύτερα απομακρύνονται ο ένας από τον άλλον. Αυτό θα γίνει κατανοητό με ένα παράδειγμα. Έστω ότι αρχικά οι αποστάσεις των γαλαξιών είναι αυτές που φαίνονται στο παρακάτω σχήμα, όπου οι γαλαξίες συμβολίζονται με κύκλους. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, εάν ο χώρος ανάμεσα στους γαλαξίες αυξηθεί ομοιόμορφα, οι αποστάσεις μεταξύ τους επίσης θα έχουν αυξηθεί. Α δούμε όμω πώ θα έβλεπε αυτή τη μεταβολή ένα παρατηρητή που αρχικά θα βρισκόταν στο σημείο Χ ο παρατηρητή βλέπει όλου του άλλου γαλαξίε να έχουν απομακρυνθεί. Και μάλιστα βλέπει του πιο μακρινού να έχουν απομακρυνθεί περισσότερο σε σχέση με του άλλου. Και φυσικά δεν έχει καμία σημασία ποιον γαλαξία πάρουμε ω παρατηρητή. Όποιο σημείο και να επιλέξουμε ω σημείο αναφορά, θα βλέπει του μακρινού γαλαξίε να απομακρύνονται με μεγαλύτερη ταχύτητα. Οι νεότερε παρατηρήσει δείχνουν ότι η διαστολή του σύμπαντο δεν γίνεται με σταθερό ρυθμό, αλλά επιταχυνόμενα. Δηλαδή, όσο μεγαλώνει τον μπαλόνι, τόσο πιο πολύ αυξάνει ο ρυθμό με τον οποίο φουσκώνει. Αυτό έχει οδηγήσει του κοσμολόγου στην ιδέα τη σκοτεινή ενέργεια, δηλαδή μια εξωτική μορφή ενέργεια που αναγκάζει το σύμπαν να διαστέλλεται επιταχυνόμενα. Γνωρίζοντα τώρα ότι το σύμπαν διαστέλλεται, τι θα βλέπαμε αν πηγαίναμε τον χρόνο προ τα πίσω. Θα βλέπαμε του γαλαξίε αντί να απομακρύνονται, να έρχονται όλο ένα και πιο κοντά ο ένα στον άλλον, μέχρι που κάποια στιγμή όλη η ύλη του σύμπαντο θα συγκεντρωνόταν σε ένα σημείο. Το σημείο αυτό ονομάζεται μοναδικότητα και έχει τεράστια θερμοκρασία και άπειρη πυκνότητα. Ολόκληρο το σύμπαν προέκυψε από αυτό το σημείο. Γι' αυτό λοιπόν δόθηκε σε αυτή τη θεωρία το όνομα Big Bang, δηλαδή μεγάλη έκρηξη. Βέβαια δεν πρόκειται για έκρηξη, αλλά για ταχύτατη διαστολή. Μια διαστολή που ξεκίνησε πριν 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Αυτή είναι και η ηλικία του σύμπαντος. Η θεωρία του Big Bang έχει καταφέρει με μεγάλη επιτυχία να κάνει και κάποιες προβλέψεις. Στα πρώτα 380.000 χρόνια τη ύπαρξη του σύμπαντο, η ύλη ήταν υπερβολικά πυκνή και τα ελεύθερα ηλεκτρόνια δεν επέτρεπαν στο φω να ταξιδεύσει. Αργότερα, τα ηλεκτρόνια εγκλωβίστηκαν από πυρήνε ατόμων, σχηματίζοντα τα πρώτα άτομα. Και έτσι το παγιδευμένο φω μπόρεσε επιτέλου να τραπετεύσει. Το 1964 καταφέραμε να ανοιχνεύσουμε αυτό το φω, το οποίο είναι γνωστό ω μικροκυματική ακτινοβολία υποβάθρου. Και έτσι επιβεβαιώθηκε η θεωρία του Big Bang. Η θεωρία του Big Bang έχει προβλέψει με σχετικά καλή ακρίβεια τι ποσότητε ορισμένων ελαφρών χημικών στοιχείων, αλλά και τη μορφολογία των μεγάλων δομών του σύμπαντο, όπω είναι οι γαλαξίε. Επίση, η ηλικία των παλαιότερων άστρων δεν έρχεται σε αντίθεση με την ηλικία που προβλέπει για το σύμπαν η θεωρία. Όπω συμβαίνει πάντα στι θετικέ επιστήμε, μπορεί και αυτή η θεωρία να συμπληρωθεί, να βελτιωθεί ή και να αλλάξουν κάποιε πλευρέ τη. Αλλά μέχρι σήμερα παραμένει πληρέστερη θεωρία. Για την εξήγηση τη εξέλιξη του σύμπαντο. Τελειώνοντα, θα ήταν καλό να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στο μέλλον. Η επικρατέστερη θεωρία λέει ότι το σύμπαν θα συνεχίσει να διαστέλλεται με αυξανόμενο ρυθμό για πάντα. Αυτό σημαίνει ότι σε τρισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα, οι μακρινοί γαλαξίε θα είναι τόσο μακριά, που θα απομακρύνονται με ταχύτητε μεγαλύτερε του φωτό. Αυτό σημαίνει ότι το φω του δεν θα μπορεί να μα φτάσει. Άρα, αν θα υπάρχουν εννοήμονα όντα στον γαλαξία μα εκείνον τον καιρό, θα καταλήξουν στο ίδιο συμπέρασμα που είχαμε φτάσει κι εμείς πριν το 1920. Ότι το σύμπαν δηλαδή είναι ο γαλαξίας μας. Πριν από αυτό όμως θα έχει συμβεί κάτι άλλο πολύ εντυπωσιακό. Ο κοντινότερος γαλαξίας στον δικό μας, ο γαλαξίας Ανδρομέδας, είναι βαρετικά συνδεδεμένος με τον δικό μας. Που σημαίνει ότι ο ένας πλησιάζει τον άλλον. Σε 4 δισεκατομμύρια χρόνια λοιπόν από σήμερα, αυτοί οι δύο γαλαξίες θα συγκρουστούν και θα ενωθούν. Αν υπάρχει ζωή τότε στο γαλαξία μας, το θέαμα που θα αντικρίζει στο νυχτερινό ουρανό θα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Αυτή ήταν λοιπόν η θεωρία του Big Bang. Ελπίζω να πήρατε μια καλή γεύση και φυσικά θα χαρώ πολύ να διαβάσω τα σχόλια ή τι ερωτήσει σα. Εάν σα άρεσε το βίντεο, μπορείτε να κάνετε subscribe για να δείτε κι άλλα σαν γι' αυτό και φυσικά εμεί θα τα ξαναπούμε στο επόμενό μα ταξίδι. Γεια χαρά!